Μετά τον δάκο, το περονόσπορο, το νέο έντομα απειλεί στα κυπευτικά, μεγάλο είναι το πλήγμα και στα πορτοκάλια, λόγω τη έξαρση του αλευρώδη του εντόμου που καταστρέφει του καρπούς και ξεραίνει τα δέντρα. Χαρακτηριστικέ είναι οι εικόνε στο φόδελε, που φημίζεται για τα γευστικά του πορτοκάλια. Εξαιτία του εντόμου η φετινή παραγωγή μειώθηκε δραματικά κατά 60 με 70% σε σύγκριση με πέρυσι. Δεν είναι το θέμα μόνο στη φόδελε, πιστεύω ότι είναι παντού. Αλλά εδώ έχει πάρει μεγάλη έξαρση. Ε, είναι το έντομο αλευρόδη, λέγεται, τσινό. Και κάθεται πάνω στο φύλλο, δημιουργεί μία κόλλα, η οποία όταν περνάει και ο καιρό ε, κάνει αυτή τη μαύρη, μαύρη κάπνα που βλέπετε για να διακρίνετε εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα να κάθεται πάνω στο πορτοκάλι καταστρέφει τον καρπό το και δεν αναπνέει το δέντρο, με διαχρονικά ξέραμα. Σίγουρα όταν ένα δέντρο προσβληθεί από τον αλευρώδη, ε, κάνει μια ε, κάλυψη πάνω στο μα, και αυτό έχει αποτέλεσμα να μην μπορούν τα δέντρα να ανοίξουν σωστά, άρα μειώνεται η παραγωγή η άνθηση και περαιτέρω μετά η παραγωγή του, του προϊόντος στο πορτοκάλι με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση πάνω από 60% στην περιοχή μας. Τα φοδελενά πορτοκάλια παρουσιάζουν αυτές τις εικόνες εξαιτία του αλευρώδη με την ποιότητά του να έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Έχει γίνει, τι να πω, να το πω μάστιγα, δηλαδή δεν υποφέρεται. Υπάρχουν τρόποι βέβαια κατά πολέμησης. Ε, υπάρχουν κάποια ωφέλιμα έντομα τα οποία μπορούν να ε, απελευθερωθούν στην περιοχή ώστε να καταπολεμηθεί ο Αλαβρόδης. Απλά τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα. Δεν μπορεί ο κάθε αγρότης ξεχωριστά να επέμβει και να το κάνει αυτό γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Και όταν το κάνει μόνο ο ένας, ε, από ό,τι καταλαβαίνετε την επόμενη χρονιά θα έχουμε πάλι τα ίδια. Πρέπει να γίνει συγκροτημένα και να απελευθερωθούν έντομα σε όλο το χωριό. Αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη γενικότερη ακρίβεια, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες. Μέχρι στιγμής γίνεται μόνο καταγραφή στον πληθυσμό των, στον Αλευρόδη και δίνουν οδηγίε για ψεκασμούς, αλλά με δηλαδή ο κάθε αγρότης να, να στη, δική του καλλιέργεια. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, μπορεί ο, δίπλα, ο ένας παραγωγός να ψικάζει, ακριβώς δίπλα ο άλλος να μην ψικάζει, άρα αμέσως είναι δωρονάδωρο να το πούμε έτσι τι ζητάμε, να γίνονται μαζικοί ψυχασμοί, να μου στηρίξει πολιτεία, διότι είναι ένα, το παραδοσιακό προϊόν του Φόδελε, είναι πασίγνωστο το πορτοκάλι του Φόδελε και τίνει να... να παρετήσουν και οι καλλιεργητέ πλέον να ασχολούνται με το, με το, προϊόν αυτό. Προκαλεί αυτή τη μαυρίλα που βλέπουμε εδώ πέρα. υποβαθμίζει ε, το προϊόν σε ποιότητα. Ε, και το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι, δεν είναι μόνο στο προϊόν, αλλά και στο δέντρο. Γιατί το Τα πορτακάλια τώρα είναι πάνω από ένα ευρώ, κατά, και κατά εβδομάδες πάει και ένα μισό ευρώ, θα ανεβεί κι άλλο. Το χωριό μας έβγαζε 5.500 τόνους μόνο πορτακάλια, δίχως μανταρίνια και λεμόνια και έχουμε φτάσει στο σημείο πολύ να μην έχουμε ούτε να φάμε. Μεταξύ άλλων διεκδικούν να γίνουν μαζικοί ψεκασμοί στην περιοχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος και προς την κατεύθυνση αυτή ζητούν τη στήριξη της πολιτείας.